σα χαίρετε, καλησπέρα σα. Τα είπα όλα μαζί, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι ώρα θα μα ακούσουν. Ο μικρό Θανασάκη και, και ο μικρό Γιαννάκη μεγάλωσαν <laughs> και θα πάνε σήμερα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Μάλιστα. Αφού τελείωσαν το δημοτικό με άριστα 10 και διαγωγή 20 Τάτη, Έτσι. Φύγανε, πήγανε ξανά καλοκαίρι ο Θανασάκη στο Μάραθο, ο Γιαννάκη στο Παγκράτη. Ναι και ετοιμάζονται πλέον να πάνε στο γυμνάσιο και το Λύκειο. Τι κάνετε, πώ είστε. Μια χαρά, εσεί. Και εμεί καλά. Εδώ. Μπράβο, πάντα καλά. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερο μέρο σήμερα. Ναι, ε, του σχολείου. Του σχολείου. Γιατί δεν μεν έχουμε μπει στον Οκτώβρη, αλλά ακόμα δεν έχετε εσεί οι μαθητέ πάρει μπροστά. Οπότε σα βάζουμε στο κλίμα σιγά-σιγά και θυμίζουμε και στου παλιότερου τα, ωραία τους, τα πιο ωραία του και αθώα χρόνια. Μια χαρά τα λε. Έτσι. Ναι. Τι θε τώρα. Ε, με εντυπωσίασε η φωτογραφία σου <laughs> που πήγαινε δημοτικό με τα φοβερά πέδιλα. Ναι. Πέδιλα, δεν ήταν πέδιλα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και μέσα άσπρη καλτσούλα. Ναι. Στο δηλαδή σονάκι. ούτε γερμανό τουρίστα ναι. στο, στο Μάραθο. Ούτε. Ναι. Αγορασμένα από το. Μούγερ. Και τσάντα βέβαια φοβερή. Σάκα. Σάκα, ναι, σάκα. σάκα. Ωραίο και ποδιά με άσπρο για κά. σω μια. Τα, μην πω, μην το πω τη λέξη γιατί. Πες το. Θα μα πάνε μέσα. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> μπράβο, Θανασάκη. Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Μπράβο. Έτσι ήσουν σε όλο το δημοτικό. Ναι. Έτσι, έτσι δηλαδή. έτσι πήγε, έτσι έφυγε. Ναι. <laughs> ναι. ναι. <laughs> Έχω και την αντίστοιχη φωτογραφία. Που αποφυτάσα. Ναι, που κρατάω το. το απολυτήριο. Το απολυτήριο. Ναι. Στην έκτη δημοτικού. Μάλιστα. Εσύ τώρα βέβαια πήγες ε, γυμνάσιο, δεν πήγες ε, εκεί που πήγες ε, δημοτικό. Όχι. Πού σε έστειλε η οικογένεια. Στη γερμανική σχολή Αθηνών. Η οποία πού ήταν. Ήταν και είναι ε, στο Παράβησο Αμαρουσίου. Ολόκληρο ταξίδι τότε δηλαδή. Ολόκληρο ταξίδι, ναι. Τι ώρα σηκωνόσαμε το πρωί. Ε, σηκωνόμουν γύρω στις 6. Ναι, στις 6. έξι. 7 παρατέταρτο περνούσε από την πλατεία πλαστήρα το σχολικό. Πού. <συσχολικό> Τι μου θύμισε τώρα που πήγαν τα παιδιά μου σχολείο αυτά παρατέταρτο, ναι. 7.30 ώρα φτάναμε. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι, και 8 παρατέταρτο ξεκινούσε το μάθημα. Στη γερμανική αγωγή. Στη γερμανική σχολή. Άλλο Στη γερμανική ένα, άλλο σχολή. Α, ah, ναι, ναι, η γερμανική αγωγή είναι άλλο, ναι. Η ναι. γερμανική σχολή ήταν γερμανικό σχολείο, γερμανικό έδαφο. Ποιοι δύο ο Γκέμπελ, ο. <laughs> ο Γκέρινγκ. <laughs> και ο Χίμπερ. Όχι, okay, εντάξει. Τι γερμανικό έδαφος. Δηλαδή. Θεωρείται γερμανικό όπως γερμανικό η πρεσβεία. Όπω η πρεσβεία, ναι. Τη ομοσπονδιακή δημοκρατία. Τη Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> Σα είχα πήγαινε εκεί. Τη <laughs> <laughs> ναι, ναι. 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 Τι. Και εκεί διέπρεψε από ό,τι ξέρω. Εκεί διέπρεψα, ναι. ναι. Πότε σου άναψαν τα λαμπάκια και άρχισε να κάνει σαν ε, αναρχικό. Από ε... απ το, απ την πρώτη γυμνασίου. Από την πρώτη γυμνασίου. Ναι. Κοίταξε, εκεί υπήρχε ε, ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο έλεγε το εξή. Ναι. Όταν κάνει μία ταξία. Μάλιστα. Σου γινόταν η περίφημη Φεαβάρνουγκ. Πώς σπορμό. Φεαβάρνουγκ, Η οποία πώς. ήταν πώς. η πώς. Η, πώς. η προειδοποίηση. Α, η προειδοποίηση. Σε σημείο ονοδίτη δηλαδή. Ναι, μαι, σε σημείο. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Μετά είχαμε την κίτρινη κάρτα που ήταν το Τάντελ. Από το. Τάντελ ήταν το ποινολόγιο. Α, το ποινολόγιο. Είχαμε το κλάσσεμπουχ που ήταν το βιβλίο τη τάξη. Το κλάσσεμπουχ. Το, ναι. το άνοιγε λοιπόν και έγραφε την τάδε μέρα ο Τανάσεν. Ο, ο, ο Θανάσεν, ο ναι. θανάουζεν, ναι. 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 Πήρε Τάντελ. Τάντελ ο Τανάουζεν. Όταν λοιπόν έπαιρνε Τάντελ, ειδοποιούσαν την οικογένειά σου με μία επιστολή. Όπα. Όπου έλεγε η επιστολή ότι την τάδε μέρα στο τέλο. Χέρκρεκούκεν. Χέρκρεκούκεν. Τανάουζεν έφαγε τάδε. Τανάουζεν ε, μαδακοκάβλεν. Ε, ανήσικεν. Ε, Δυστυχώ. Πήραζεν. πήραζεν, πήραζεν ναι, ναι. ε, μάθημεν. Ναι, 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 ναι. Οπότε. Ε, του δείξαμε μια παρατήρηση. Του δείξαμε ναι, ναι, μια τάντελ. Πινολόγιο. Τάντελ. <στονίλιο> α το πινολόγιο, ναι, σωστά. Σου έγραφε σε ποια ώρα, με ποιο καθηγητή ή καθηγήτρια. Ε, βέβαια, αυτό έλεγε, και... Όταν συμπίνωνε τρία τάντελ. Έχανε μια αγωνιστική, τι. Έπαιρνε αποβολή. Μία αποβολή. Μία αποβολή. Ανέκανε μια αγωνιστική. Στα τρία κόρνερ πέναλτι. Τρει κάρτε. Στα τρία τάντελ. Αποβολή. Μάλιστα. Διάλεγε. Πότε. Η αποβολή. Να του διαλέγουν τώρα τα μάτια. Πώ ήρθε. Η αποβολή. <laughs> ναι. Τι ωραίο σχολείο. Δημοκρατικό. Ανάλογα με το πόσα, πόσο σημαντικά ήταν τα ε, παραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει. Μάλιστα κειμενόταν από μία μέχρι τρει μέρε. Τόσο πολύ. Βέβαια. Μάλιστα. Πρόσεξε όμω. Και τώρα. τα παραπτώματα τι ήταν, α πούμε. Ήταν, ε... Τίποτα, ρε Χτύπησε τον ε, συμμαθητή σου. Όχι, στο... ούτε το... καν. Ούτε τι? καν ε, μίλαγε στην κα... ώρα του μαθήματο. Μίλαγε στην ώρα του μαθήματος, Ή ναι. ποδοσφαιρά και θυμάσαι που, που φτιάχναμε με το αλουμινόχαρτο τη μπάρκα. Και πέζαμε, και, κάναμε, ναι, και κάναμε έτσι, το δοκάρια. Ναι. Και κάναμε τα δοκάρια και παίζαμε. Ναι, ε, ναι, αυτά ήταν τάντελ δηλαδή. Βέβαια. Με συγχωρείτε, αλλά. Έτσι είναι αυτά. Πρόσεξε τώρα. Φορούσαν και περιβραχιόνια και στα πίτια τέτοια κόκκινα, όχι. όχι, οι καμπαρδίνε και οι καθηγητέ. Ραούς, Όταν λοιπόν έπαιρνε αποβολή, ναι. δεν σήμαινε ότι. Αν σου πω κουκουλοφόρος δεν είχε τέτοιου καταγόντε. Όχι, όχι, Όλοι θύματα ήταν. Ναι. όχι, όχι, ήταν. Κατευθείαν. Αυτό, χωρί και τέτοια. Όταν έμπαινε από βολή, δεν είναι ότι καθόλου στο σπίτι σου. Α, τι έκανε. Ήσουν υποχρεωμένο να πα στο σχολείο ο, 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 ο. και να παρακολουθήσει τα μαθήματα Χωρίς να... τη αμέσω προηγούμενη τάξη. Δηλαδή, αν ήσουν στη Δευτέρα Γυμνασίου, Έλα, πήγαινε στην πρώτη Γυμνασίου, στο αντίστοιχο τμήμα. Άντε. Σοβα. Ναι. Είχαμε Α, τρία ρε. τμήματα, το Α, το Μπ και το Τσε. Ναι, το Τσε. Α, Β, Γ. Το Τσε ήταν η Γ γυμνασίου, δηλαδή. Όχι, ρε. Α, ναι, ναι. Κάθε τάξη είχε, τρία τμήματα. Μάλιστα. Ανάλογα Α, με, τα, με, 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 με τα, ονόματα. Λοιπόν, εγώ ήμουν στο Μπέ. Μπ. Μπ. Ε, αν ήσουν όμω πρώτη γυμνασίου που δεν είχε πιο κάτω, πήγαινε στην από πάνω τάξη. Α. Εγώ λοιπόν, όταν πήρα την πρώτη μου αποβολή στην πρώτη γυμνασίου, παρακολούθησα για μία μέρα τα μαθήματα του αντίστοιχου τμήματο τη Δευτέρα το αντίστοιχο της Γυμνασίου. γιατί θα το έκανα αυτό. Για να σε ξεφτυλίσουν, Αργιάννη. Γιατί σε ρώταγε Νομίζα ο καθηγητή, ο καθηγητή, πε μα. Δεν σε ρώταγε. Α. Αλλά σε βλέπαν όλοι οι υπόλοιποι και ήξεραν ότι αυτό έχει έρθει από αποβολή. Υποτίθεται ότι σου καταρακώνανε το ηθικό Να μην και. πω τώρα τι πια μάντρα είναι αυτή και ποιον γκιόνι. Ναι. Ναι. Κλάσεν. Ναι, κλάσεν ναι, γκιόνεν. Ναι. 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 Αλλά αυτοί το αντιλαμβάνονταν έτσι. Ότι... έτσι. αυτό ήταν σίγουρα εθνικοσοσιαλιστικό. Δεν γίνεται <laughs> <αλλά>, αυτό. Τα <laughs> συστήματα <laughs> <laughs> δεν υπήρχαν. Τα είχαν αντιγράψει από τότε. Λοιπόν, άκου τώρα, συνεχίζουμε. Ναι. Όταν συμπλήρωνε 6 τάντελ, έπαιρνε δεύτερη αποβολή. 6 τάντελ. Δύο αποβολέ. Ναι. ναι. Δηλαδή άλλα τρία. Ναι. Όταν όμω, ναι. έλεγε ο κανονισμό, συμπληρώσει 9 τάντελ. 9 σε ναι. όλη σου την. Ε... Σε όλη τη χρονιά. Σε όλη τη χρονιά, ναι. Τότε έπαιρνε τρίτη αποβολή. Ναι. Αλλά ναι. τα 9 τάντελ σήμαινε ότι στο τέλο τη χρονιά θα σε διώχνα το σχολείο. Α, σίγουρα ό,τι και να γινόταν. Ό,τι και να γινόταν. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν στην πρώτη γυμνασίου πήρα 8 τάντελ. Την γλιτώσαμε στο τσακ. Ναι. Στη Δευτέρα γυμνασίου πήρα 8 τάντελ. <συσχε> Στην Τρίτη γυμνασίου πήρα 8 τάντελ. <συσχε> Στην Πρώτη ηλικίου ναι, πήρε 9. Πήρε 14 τάντελ και έφυγε. Άρα και ναι. νιώθει. Κάντεξε. Τέσσερα χρόνια. Τέσσερα <συσχε> <συσχε> χρόνια. Ανέλαι, ράουσα αυτά ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Τα κάνατε σε γερμανικά τα μαθήματα. Όχι όλα. Ναι, εντάξει, αλλά. Δηλαδή, φυσική, χημία, βιολογία, μαθηματικά, άλγευρε, όλα αυτά. Ναι, στα γερμανικά. Έλα, κάνετε άλγευρα. Στα... Ναι. Δηλαδή, ήσουν να πούσε ένα σκράπα, θα κάνει και στα γερμανικά, αν τα καταλάβει όταν τι γινόταν. Ναι, ναι. 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 Έλα, ρε. Ναι. Και φυσική. Και φυσική. Σολίνεν, ναι, κύριε, αυτό... σολίνε, ναι, ναι πειραμάτια. Υδροχλώριεν, ναι, 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 αυτά, ναι, ναι, χημίεν. Ναι. Ναι. Καλά, και όταν ήρθε μετά στο ηλικία. Μετά ήταν ευλογία, Γιάννη, γιατί, γιατί... όταν με διώξανε στο τέλο τη πρώτη ηλικίου. Ναι. Και ήρθε στο 7ο Το 7ο γυμνάσιο και λύκειο Παγκρατίου. Ε, αρχή Δευτέρα Λυκείου, Πήγα στο αρχή του εξήγησα την κατάσταση και ε, απαλλάχθηκα από όλα. Τι λες Ό,τι ακούς. Κάτσε ρε παιδί, δηλαδή δεν ναι, έκανε φυσική. Έκανα, δηλαδή μου βάζαν βαθμό. Δεν βάζαν βαθμό. Ναι. Ε, τα μισά μαθήματα δεν έπαιζε βαθμό δηλαδή. Όχι. Oh. Μα ούτως ή άλλως δεν ήταν άκου. Επειδή ήταν Δευτέρα Λυκείου και είχαμε ε, ήδη Μπει στη διαδικασία. Μπει στη διαδικασία τη δέσμη. Ναι, και ήξερε ναι. ο όλοι και οι και οι καθηγητέ μου ότι εγώ θα πήγαινα ούτω ή άλλω τρίτη δέσμη. τρίτη δέσμη, ναι. Ε, Του ήταν αδιάφορο το τι θα κάνω. Ναι, αλλά είχε κάνει αρχαία, α πούμε, στην τέτοια. Αρχαία είχα κάνει κανονικά. Α, κάνει. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι. ναι. ιστορία Ήξερας, στα ελληνικά. Ναι. Όπω α πούμε είχα πάρει απαλλαγή και στα γαλλικά. Γιατί εμεί δεν κάναμε γαλλικά. Σημείο, γερμανικά, και κάναμε γερμανικά. Κάναμε Αγγλικά, αγγλικά. Α, και δεν κάνετε γαλλικά, ε. Όχι. Δεν είσαι καμιά γαλλικού, ωραία. Όχι. Συνήθω είχε, Συνήθως είχε, είχε το άλλο, που κάνανε γαλλικά ήταν και. Ναι, είχε έτσι. το άλλο τμήμα μια υπέροχη γαλλικού, αλλά η ναι. δικιά μας γαλλικού ήταν άστα να πάνε στο διάλογο. <laughs> και μάλιστα τη είχα κάνει και ένα τρομερό χουνέρι. <laughs> Όπω θα θυμάσαι, υπήρχε η έδρα ναι. που είχε αυτή τη βάση. Ναι, και κάτω από πάνω το θρανείο. Ναι. Από πάνω ήταν το τραπέζι ναι, ναι. και η καρέκλα. Ναι. Πίσω, στον τοίχο, δεν ήταν πάντα ο Ισού. Ο Χριστός, Ναι. Ο <laughs> είχα δει λοιπόν ότι είχε λασκάρει κάπω το καρφί του Ισού. Το καρφί του Ισού. τον έριξε. Και είχα πάει και είχα κρεμάσει μία καρέκλα. Πού, πάνω, πάνω στο, στο, καρφί. καρφί. Έλα. Ε. Ναι. ναι. Και μπαίνει γαλλικού. Δεν Πώς το πέρα... λέγανε. δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ε, μπαίνει γαλλικού. Στο κάθεται... Στο 7ο τώρα όλα Στο 7ο. Ναι. Κάθεται στην έδρα και μετά από λίγο. Δεν την είδε την καρέκλα ολόκληρη. Δεν την είδε. Η πήγε μέσα συγκεντρωμένη στο μάθημά τη, yeah. Ε, Βλέπει που από τα πρώτα απ τα μπροστά τη μια γελάγανε. γελάγανε στάγια, ξέρω εγώ ναι. και κοιτάγανε yeah. λίγο πιο πάνω από το κεφάλι τη. Κάνει μια έτσι. Βλέπει την καρέκλα και γίνεται έξαλλη. Yeah. Βγαίνει έξω, πάει στο... στον κύριο Παλάσκα. Πάει στον κύριο Παλάσκα, στο λυκειάρχη. Yeah. Ναι. Του εξηγεί τι έχει γίνει. Έρχεται και ο Παλάσκα yeah. μέσα. Κι εκεί, κι εκεί, ποιο θα έκανε αυτό, κι. Εντάξει, δεν είχα και πρόβλημα. Εγώ και. Σηκώνω τα χέρια. Α, να φύγε, φύγε, φύγε. Όχι. Η, 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 παλιότερα υπήρχε. Παλιότερα, όταν είχαμε γαλλικά, ρίχναμε τις, τα τι. Τα στείλω κάτω. Τι γνώμη, Για να δούμε. <laughs> Ήτανε, ναι. Ναι. Τα ρίχναμε κάτω. Mm. Κάνουμε μάτι. Εγώ φταίω που την νότανε. Όχι, όχι. Ναι, Εμεί που ήμασταν όχι. αγοράκια και. Ναι. Ναι. ωραία τέτοια. Μπράβο. Ε, Εμεί ήμασταν, να το πω. Δηλαδή εγώ πήγα, ήταν να πάω στο ίδιο σχολείο μαζί μου, που ναι. πήγε εσύ μετά, αλλά επειδή αλλάξαμε σπίτι, φύγαμε από την περιοχή όπου ήταν στην ε, επικράτεια του 7ου γυμνασίου και ηλικίου και πήγα προ τα πάνω, προ τον Ηλία και εκεί έπρεπε να πάω στο 17ο. Όπω και εγώ άλλωστε. Αλλά δεν, πήγες γιατί αλλά δεν πήγα γιατί ο πατέρα μου είχε τον το λυκιάρχη. Τον είχε φαντάρο νομίζω. Τον είχε φαντάρο, ναι. Τη πέρασε κι αυτό. Ναι. ναι. Ο μπαμπάς του δηλαδή. Όχι. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και στο 17ο ήμασταν αρένων από το γυμνάσιο μέχρι το λύκειο. Η δικιά μα τάξη. Ήμασταν μόνο αγόρια. Αρένων δηλαδή. Δεν είχαμε κορίτσια. Είχαν ή Μπήκαν κορίτσια, αλλά όταν εμεί ήμασταν στην τρίτη ηλικίου, αυτά ήταν στην πρώτη ηλικία. Οπότε. Δεν, δεν τα είχαμε μαζί Εμεί τελειώσαμε αρένων. Σας έμειναν αποθυμένα. Κόλετσε. Ή... Γιατί εμεί ήμασταν... Ε... Φιλέων. Ε, ήσασταν... <χει> ήσασταν ε... Μεικτό. Μικτό. Το έβδομο ήταν μεικτό. Ήταν... Όταν πήγα εγώ ήταν μεικτό. Ήταν μεικτό, ναι, ναι, ήταν μεικτό. Γιατί παλιότερα υπήρχε το τέταρτο ο γυμνάσιο ε... φιλέων. φιλέων. Και το 7ο ήταν αρένων, mm. το τελείωσε ο ηταν αρενων το τελειωσε ο αδερφό μου. Mm. Και μ... κάναν παρέα αυτά τα σχόλια γιατί εντάξει. Το 1976 ξεκίνησαν οι συζητήσει για τη δημιουργία μεικτών σχολείων και τότε το Υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει από τους γονεί ναι. να δηλώσουν αν επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε μεικτά σχολεία. Από γινόταν. Η σας... πλειοψηφία είχε πει όχι. Ε, βέβαια, τι. Συντήρηση, συντήρηση. Και το, μέχρι το 1982, η μονοφιλική εκπαίδευση είχε καταργηθεί εντελώ. Την κατάργηση δηλαδή, όπου είχε απομείνει. Ναι, ε, Εμεί ήμασταν το τελευταίο Τελευταία τάξη mm. που ήμασταν ε, αρένον μόνο. Γιατί θυμάμαι στην εκδρομή που πήγαμε την Πενταήμερη. Ε, Μα μόνο αγόρια και μάλιστα είδαμε. Την, ένα βράδυ που ήμασταν ξεμέθριστοι. <laughs> πως το πάθατε. Ένα, ένα λύκειο φιλέων. Μόνο θα Κα, Κατάλαβε τι έγινε τότε. Καταλαβαίνω. Ναι, τι, τι ήπιαμε και τι. Τι δεν ήπιαμε. <laughs> <Είναι> το... <laughs> <laughs> το, γυμνάσιο, εμένα μου φάνηκε ότι πήγαινα σε έναν άλλο κόσμο τελείω διαφορετικό. Γιατί είχαμε πετάξει τι ποδιέ, βέβαια. Έτσι κι αλλιώ θα τι πετάγαμε, αλλά. Εσεί, Γιάννη μου, γιατί εγώ Στη γερμανική σχολή είχαμε. Στη γερμανική σχολή είχαμε υποχρεωτική. Απέχονο υποχρεωτική... Υπο, ε, μπλε σκούρο κοτλέ παντελόνι. Ωραίο. Γαλάζιο ανοιχτό που Πάρα πολύ ωραίο. Και όταν έκανε κρύο μπορούσαμε να φορέσουμε πουλόβερ μπλε σκούρο με μπλε, βέ. Με βέ, ναι, να φαίνεται το πουκάμισο. Ναι. Mm. Αυτό ήταν υποχρεωτικό Σαν μέχρι να κάνει παρέλαση, δηλαδή. ναι, μέχρι mm. και το τέλο του σχολείου. Εγώ είχα φύγει, βέβαια, στι δύο τελευταίε τάξει, αλλά έβλεπα τι κάνανε. Ότι συνέχιζε να υπάρχει αυτό. Και ήταν τελείω εκνευριστικό, διότι η γερμανική σχολή ήταν χωρισμένη στο ελληνικό τμήμα και στο γερμανικό τμήμα. Μάλιστα. Το γερμανικό τμήμα ήταν κυρίω ε, στελεχωμένο από μαθητέ ε, τον οποίο οι γονεί ήταν Γερμανοί, αμυγό Γερμανοί και βρίσκονταν στην Ελλάδα για να δουλεύουν. Δηλαδή, λοιπόν, ναι, 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 άλλοι δουλεύαν ναι. στην Πρεσβεία ναι, κλπ. Ναι, ναι. λοιπόν, όπου φοράγανε ό,τι θέλανε αυτοί. Γιατί, γιατί έτσι. Άκου να δει. Ναι. Και εμεί ήμασταν στρατιωτάκια ακούνητα, ντυμένα Ο... και βλαμένα. βλαμμένα. Μες. Όχι, εμεί δεν φορούσαμε, ήμασταν φορούσαμε. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, ότι από τον ένα δάσκαλο πήγαμε στου πολλού. Αυτά που ξέρει τώρα τα παιδιά ναι, ναι. τα βιώνουν στο γυμνάσιο και ε, τα πολλά μαθήματα που είχαμε, ξέρεις, διαφορετικά το ένα με το άλλο και το πώς πλέον ε, χρόνο με το χρόνο άρχισε να κουρκουτιάζει, ε, όχι να κουρκουτιάζει, να οριμάζει και το μυαλό, έτσι αλλιώς δεν είχε και πολύ φαιά ουσία. Αυτό, αυτό που είχα πάθει εγώ σοκ όταν έφυγα από τη Γερμανική και πήγα στο Εύδομο ναι. ήταν ε, τρία πράγματα. Η ένδυση, που επιτέλους σότη. μπορούσα να βάλω ναι. ό,τι ήθελα, ναι. Το δεύτερο ήταν ο χαβαλέ που γινότανε. Δεν είχε παντέλ και. Δεν τι και ναι, πρέ... δεν πρέτζελ. Πρέτζελ, δεν είχε... πρέτζελ, όχι πρέτζελ, είναι άλλο. Ναι. Και το τρίτο και το σημαντικότερο ήταν ότι είδα ξαφνικά όταν πήραμε το πρόγραμμα την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα. Ναι. Πεντά ώρα και ένα εξάωρο. Γιατί, εσύ τι έκανες, εφτά ώρα? Έκανα πέντε-οχτά ώρα και ένα εννιάωρο. Δεν πήρε στο Auschwitz. Η έδρα του. έφευγα 6,5 ώρα από το σπίτι και γίρνα 4,5. Καλά, τι κάνατε στι 8 ώρε. Τη παναγιά στα μάτια. Άντρε. Εκεί έπαθα σοκ. Εκεί λέω, εντάξει, είμαι ελεύθερη. Και κάνατε και το Σάββατο. Ναι, εντάξει. Πρόλαβε το Σάββατο. Πρόλαβα, ναι. Το εξάήμερο δηλαδή. Κάνει 8 ώρε το Σάββατο τώρα. 8 ώρε φυλάει. Δηλαδή πήγαινε πρωί-πρωί και έφευγε ζαλισμένο στο. Γιατί δεν θέλει από... να γυρίσει και μια ώρα, mm. πόσο έκανε να γυρίσει. Mm. Περίπου. Πο, γι' αυτό έγινε έτσι μετά. Θα κάνει να μου πω πώ θα έκανε. Τι λέει ρε παιδί μου. Το εξάμερο έκανε και πρωί και απόγευμα. Ή... Όχι, στην Γερμανική ήταν μόνο, μόνο πρωί. Ε? Μόνο πρωί. Ε, ναι, εντάξει. Εδώ στο... εδώ πρόλαβε. Στο 7ο πρόλαβα την πρώτη χρονιά το πρωί και απόγευμα. Ναι. Το, είχα προλάβει, το είχα ζήσει βέβαια και στο, στο δημοτικό. Όπου υπήρχε. Εμεί αναλλασσόμασταν με το 28ο. Που στεγαζόμασταν ναι, στο ίδιο ναι, τμήμα. Ναι, 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 ναι. ε, υπήρχε και αυτή η μαγεία του να τελειώνει, τα λέγαμε και το, στο προηγούμενο podcast Παρασκευή μεσημέρι και να πηγαίνει Δευτέρα μεσημέρι για μάθημα ξανά. Αλλά υπήρχε και το άλλο που ήταν μισή εβδομάδα με μισή εβδομάδα που τελείωνε ε, Τετάρτη βράδυ και είχε πέμπτη πρωί πάλι μάθημα. Α, ήταν μισό-μισό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εμεί δεν το είχαμε αυτό. Είχαμε όλη τη βδομάδα το απόγευμα. Και το Σάββατο, ξέρει, τα μαθήματα του Σαββάτου καταργήθηκαν μετά από αγώνε των καθηγητών. Οι καθηγητέ έκαναν μεγάλο αγώνα, η με τότε, θυμάμαι, με απεργίε κτλ. Γιατί δουλεύαν περισσότερο από τι ώρε που προβλεπόταν από τι συμβάσει του. Έτσι καταργήθηκε η Σαββατιάτικη διδασκαλία. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο του 1980 η καθιέρωση τη πενθήμερη εργασία στο Μπράβο. Γι' αυτό, αυτό, το έκαναν, ναι. Και εκμεταλλεύτηκαν αυτή την καινούργια ναι. κατάσταση οι καθηγητέ και άρχισε να ισχύει στα σχολεία από 1η Ιανουαρίου του 1981. Μπράβο. Άρα στι... ήταν στη Δευτέρα Λυκειού που πηγαίναμε εμεί. 81-82, ναι. Yeah. Μεγάλη, μεγάλη μεγάλη χρονολογία το 1981. Τεράστια. Διότι, ε, βγήκε ο Λευκό Πελέ. Ο Λευκός Πελέ, πρωθυπουργό, όπου ανάμεσα στα άλλα που είχε υποσχεθεί στη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 1981, μετά από κάπω ναι. αυτό, ναι. ότι θα καταργήσει και τι πανελλήνιες εξετάσει τη Δευτέρα Λυκειού. Γιατί τότε, αν θυμάσαι. Ε, δύναμε, Κάθε χρόνο δίναμε. Ναι, αλλά για. Εντάξει, δίναμε και στο σχολείο, αλλά δίναμε πανελλήνιες εξετάσεις Δευτέρα και Τρίτη Λύκειου. Επίσης, ήμασταν η τελευταία χρονιά που δώσαμε, δώσαμε πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσουμε από το γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Στο ναι, ναι, ναι. Εύκολες όμως ήταν. Εύκολες, ναι. αλλά δεν έπαβε να είναι... Διαβάσαμε, ναι. διαβάσαμε. Διαβάσα, ναι. Διαβάσα. Ναι. Ναι. Και... <laughs> τότε εμείς, επειδή εγώ είχα σπαστεί τις... Ε το Μεγάλο ρεύμα αυτό του Πασόκ. Είχα πάει στην προεκλογική συγκέντρωση και μόλι είπε αυτό ότι θα καταργήσουμε τι πανελίνε, εξετάζοντα τα πάμα, το χώρο Αντρέα, αυτό κτλ. Πήρα τη σημαία του Πασόκ και την κρέμασα έξω από το σπίτι. Την κάλφωσα έξω από την πόρτα. Την πλαστική. Ανεβαίνει ο πατέρα μου, τη βλέπει πατελή κεφαλικό. Τι είναι αυτό τον ψεύτη, τον παπατζή, τον άλλο, ο πατέρα του τότε που έλεγε και λαοκρατία θέλουμε, α σου πω, μου λέει και τα λοιπά. <laughs> και έτσι που λες, ναι. ναι. Ε, εντάξει, ευτυχώς δεν ψήφισα τότε. Γιατί θα κάνει το, το ατόπιμα. Σιγά το ατόπιμα. <laughs> ναι, 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 ναι. 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 Ε, και τότε καταργηθήκαν οι εξετάσει τη Δευτέρα Λυκειού. Εμεί είχαμε αρχίσει ήδη φροντιστήρια. Γιατί οι εκλογέ γίνανε Οκτώβριο. Οκτώβριο. Μέχρι να αναλάβει η κυβέρνηση για να τι καταργήσει, είχαμε αρχίσει. Γιατί δεν ξέραμε αν θα καταργηθούν. Mm. Είχαμε αρχίσει τα φροντιστήρια, πάθανε νήλα τα φροντιστήρια τότε. Γιατί έφυγε όλη η Δευτέρα Λυκειού, σταμάτησε. Δεν σταμάτησε επί τη ουσία, αλλά σταμάτησε την, την, τα εντατικά που κάναμε για να, να τι εξετάσει. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι συνέπεσε το ξεκίνημα των φροντιστηρίων αλλά και της κυκλοφορίας των βοηθητικών βιβλίων ah, συνέπεσε σήμείς, στην Ελλάδα τα λυσάρια, πατάκης, πατάκης ναι, κλπ. Και, και, διάφοροι άλλοι, εκδοτική. και, και και σιγά σιγά να δημιουργούνται και τα πρώτα φροντιστήρια γενικών γνώσεων γιατί μέχρι τότε τα φροντιστήρια ήταν μόνο ξένων γλωσσών. Ναι, πότε εσύ, γνώμη. ε, Όταν μπήκαμε στο γυμνάσιο. Τέλος 70. Δηλαδή στην πρώτη γυμνασίου θυμάμαι ότι βγήκε για πρώτη φορά, το 1978-1979, Εγώ... κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο βιβλίο Λισάρι του Πατάκη για την Ελλάδα. Ναι, νομίζω όμω, θα σου πω γιατί ο αδερφό ναι. μου, επειδή είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερο. Δεν έπρεπε να τον δώσει έτσι στεγνά. Εντάξει, το λέω, εντάξει, δεν ξέρουμε τι ηλικίε, ναι. Ε, πήγαινε φροντιστήριο για να δώσει εξετάσει. Πήγαινε. Δεν μιλάω, δεν μιλάω για το. μιλάς, ε, μιλάς για το τέλο. Για το τέλο, ναι. Για το τέλο, ναι. Τέλος, ναι. Για τι αγωγικέ που λέγανε. Μπράβο. Το, που δίνανε όλη την ύλη Βεβαίως. όλου του. Τη χρονιά. Όχι της χρονιάς. χρονιά. Όλων των τάξεων. Όλων των τάξεων. Εντάξει, Εκεί... δεν έπεφτε από την πρώτη γυμνασίου, μου, ναι, 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 ναι. αλλά ήταν όλη η ύλη. Αυτέ υπήρχαν. Εγώ μιλάω πλέον για να ξεκινάνε φροντιστήρια να πηγαίνουν μαθητέ τη πρώτη γυμνασίου, τη Δευτέρα. Α, εννοεί για, προπα... για, βοήθεια, για Μπράβο. βοήθεια ναι. το φροντιστήριο. Παράλληλη βοήθεια. Παράλληλη βοήθεια. Με ναι, Εκεί δηλαδή ναι. που ξεφτυλίστηκε τελείω η ελληνική παιδεία με την παραπαιδεία. Ναι. Τι και ξεφτυλίστηκε, νομίζει. Ναι. Είναι, ξε... είναι, μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Μοναδικό δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Ε, το επιβεβαιώσει. Νομίζω ότι υπάρχει βοήθεια. Ε... Για του μαθητέ μέσα στο σχολείο. Όμως. Μέσα, στο σχολείο. Ναι, μέσα στο σχολείο. Το είχαμε εμεί στη Γερμανική σχολή. Ναι, ναι. Έκανε δηλαδή μετά το. Άμα ήθελε. Σε βοηθούσαν δηλαδή. Βεβαίω. Ναι. Αλλά όχι να πηγαίνει σε φροντιστήριο. ή να έρχονται στο σπίτι καθηγητέ. Άγνωστα πράγματα στο, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ε. ναι. ή να έρχονται στο σπίτι οι καθηγητέ. Ναι. Ε. Δεν έρχονται στο σπίτι οι καθηγητέ. Ε. Το επιβεβαίωσε αυτό. Ναι, Στην Ισπανία, υπάμε. δηλαδή, το. Ναι. Είκαμε σε αυτό. Ναι. <laughs> ε. Εντάξει, είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Ε, και την... Ε. Θα σου πω, αυτό μάλλον ίσω ξεκίνησε από το ότι πολλέ φορέ οι καθηγητέ που σου κάνανε ορισμένα μαθήματα δεν ήταν τη ειδικότητα τη συγκεκριμένη και είχε κενά. Ναι. Ή ίσω Ήμασταν πολλοί, δεν ξέρω, δεν... Ήμασταν πολλοί είναι ναι. σίγουρα ένας λόγος. Ναι. Και εντάξει, δεν πολύ μαθαίναμε. Αλλά αυτό ήταν θέμα να το λύσει. Νομίζω θα σου πω κάτι, Φανάση. είναι θέμα πάντα του καθηγητή. Ναι. Αν ο Καθηγητή εμπνεύσει εμπιστοσύνη και... Πώ να το πω... Και... Είτε με το, με το δικό του τρόπο ο καθένας, δηλαδή, να πω κάτι, εμεί στο... Γυμνάζω και στο Λύκειο. Είχα, είχα, είχα την τύχη, την ευλογία να έχω φιλόλογο τον Ηλία Κατσούλη. Τον ε, μετέπειτα στη που μας άφησε πριν από μερικά χρόνια ε, από ασθένεια. Ο άνθρωπος αυτός ε, χωρίς να είναι αυστηρός και έτσι ξέρεις να επιβάλλει ποινές και τα λοιπά. Μας, ε, μας έμαθε να... Ε, το μάθημά του ήταν δηλαδή, να είναι ελληνικά. Μας έμαθε... Να ακούμε ε, τη σύγχρονη ελληνική μουσική, γιατί ερχόταν με ένα καστόφωνο και μα έβαζε αςούμε, τον επιτάφιο του Θεοδώρα και του Ρίτσου. Και ταυτόχρονα μα έμαθε να γράφουμε και να. Μα έμαθε, μα έδωσε κατευθύνσει να γράφουμε και να μιλάμε ελληνικά καλά. Αυτό ο καθηγητή μα έμεινε για χρόνια. Και ό, όσοι έχουν περάσει από το 17ο ε, γυμνάσιο Κελίκο τον θυμούνται ακόμα. Επίσης, ένας άλλος καθηγητής, μαθηματικός, τον οποίον μάλιστα τον λιδωρήσαμε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, σε ένα πολιτιστικό τρίγωνο. <laughs> 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 <"Δα, δα, δα." laughs> ο οποίο ήταν πολύ αυστηρός. Μιλάμε για... Έμπαινε μέσα και έτρεμαν όλοι πότε θα σηκωθούν κλπ. Ήταν όμως τόσο δυναμική η διδασκαλία του και ο τρόπος που σε εξέταζε που... Ακόμα και εμείς οι σκράπες στα μαθηματικά διαβάζαμε για να μπορέσουμε να. Υπήρχαν σίγουρα, υπήρχε αυτή η μειοψηφία, διότι ήταν 100% μειοψηφία των καθηγητών οι οποίοι ενέπνεαν πραγματικά. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι περισσότεροι έτσι ήταν. Απλά υπήρχε και μια άλλη. Μια άλλη, μια άλλη... Ας πούμε ότι ήταν η πλειοψηφία Ο... στην ναι. αρχή, η οποία έγινε ναι, μειοψηφία ναι, 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 ναι. στη συνέχεια. Ναι, 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 γιατί περνάνε τα χρόνια. Ναι, ναι. ναι. και υπήρξε λοιπόν μια τάση καθηγητών οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι θα μπορούσαν να βγάζουν ένα επιπλέον Α, πολύ σοβαρό εισόδημα με τα φροντιστήρια με τα φροντιστήρια. Με, ε, πασάλιβαν το μάθημα ναι. έτσι για να περάσει η ώρα ξέρανε ότι τα παιδιά θα έχουν κενά και σκέφτονταν θα έρθουν στο φροντιστήριο, mm. όπου εκεί θα κάνουμε πιο σοβαρό, ναι. πιο συγκεκριμένο, πιο στοχευμένο μάθημα και έτσι θα έχω εγώ δύο μισθού. Ναι, εντάξει, αυτό δεν γινόταν στα δικά μα χρόνια πολύ. Από εκεί άρχισε όμω αυτό. Άρχισε όμω αυτό και ξέρεις, τι άρχισε κιόλα αυτό το, το πιο άσχημο από όλα. Όχι άσχημο, εντάξει. Έκανε η καθηγήτρια ή ο καθηγητή που σου έκανε μάθημα στο σχολείο, σου έκανε και ιδιαίτερο. Ακριβώ. Το οποίο εντάξει, αυτό. Είναι αντιδεντολογικό όπω και να είναι. 100%. Ναι. 100%. Ναι, ναι, ναι. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλή η καθηγήτρια ή ναι. καλό καθηγητή ναι. ο συγκεκριμένο ε, άνθρωπο κτλ. Με αποτέλεσμα πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η παραπαιδεία είναι το Α και το ω για σχεδόν όλου του μαθητέ. Θεωρώ τον εαυτό μου, νιώθω περήφανο που δεν έκανα ούτε μία ώρα φροντιστήριο στην μαθητική μου καριέρα. Ο πατέρα μου πήγε να με έγραψε. Ε, το καλοκαίρι του 83 ε, ε σε φροντιστήριο είκαま... Καργαλιάνους Καργαλιάνους ναι. α καλοκαιρινό, καλοκαιρινό πω, 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 πω. Ε, από Δευτέρα προς Τρίτη Λυκείου ναι. και τι το ανατίναξες τι έκανες όχι <σχυρ> ε, τον ήξερα εγώ τον το, Μίτσο τον Καρδαρά καλή το, <σχυρ> του ώρα το φροντιστηριάρχη Ναι. ναι. Και του είχα πει ότι, κοίταξε να δει κάτι μίτσο μου. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω ούτε σε ένα μάθημα. Ανέβαινα στου καργαλιάνου και έκανα βόλτε. Πήγαινα με φίλου κλπ. Μου είχε πει, κοίταξε να δει, ε, σε καταλαβαίνω, ε, δεν θα πω τίποτα, είμαι ok. Και όταν πήρε τα χρήματα, μου τα έδωσε. Θα εσένα. Τα δώσει σε σένα. Τα δώσει σε μένα. Μου λέει Πάρτα, Χαρτζηλίκη. Πε ότι, ότι ήρθε και τα ναι, να πήρε. Ναι. ναι. Καλά ναι, σου ναι. καλη. Μπράβο, ωραίο ο Καλαδάρα. Ναι. Θα σου πω και εγ εγώ πήγα φροντιστήριο. Βέβαια, στην τρίτη ηλικίου, έτσι. Αλλά από ενδιάμεσα είχα απογοητεύσει ε, έναν πολύ καλό φίλο που ερχόταν και με βοηθούσε. βοηθούσε στη φυσική και στη χημεία. Πρέπει να, ε, να τον ε, έστειλα στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα, να δει αν είναι καλά στο ο μυαλότερος. Ναι. Γιατί προσπαθούσε να μου πει πράγματα, τα το οποία εγώ του έλεγα. ναι, το κατάλαβα. Μετά από λίγο με ξαναρωτήσει το ίδιο, όχι, του έλεγα άλλο. <laughs> Αντιβραστικά ή από... Όχι, από, βλα... <laughs> από βλακία. <τέλει. laughs> δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή δεν υπήρχε. Ε, και θα σου πω τώρα και το εξή. Στην τρίτη λογική, εντάξει, πήγα φροντιστήριο, αρχαία έκθεση αυτό κτλ. Αλλά κάπου κάποιο σημείο και μετά το σταμάτησα, το είπα και στου γονεί μου, δεν χρειάζεται να πάω γιατί δεν θα μπω στο πανεπιστήμιο, γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω αυτό που ακολούθησα. Δεν υπήρχε τότε και σχολή δημοσιογραφία mm. πανεπιστημιακή. Εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω ότι το φροντιστήριο ήταν πάντα σύμμαχο των παιδιών που πάνε να δώσουν εξετάσει. Ναι, δεν θα έπρεπε, δεν έγινε να δώσουν εξετάσει, λέω. Δεν θα έπρεπε, επαναλαμβάνω. Αυτό έγινε γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί στην αρχή ήταν τόσο μεγάλη η και έγινε παράδοση. Τώρα, επειδή έκαναν παιδιά στη συνέχεια και έδωσαν εξετάσεις, αν δεν πήγαιναν φροντιστήριο, δεν θα μπορούσαν να μπουν ο ένα στην ιατρική εδώ σχολή τη Κρήτη και ο άλλο σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσω IB. Κάνουν και αυτοί προπαρασκευή με ιδιαίτερα με φροντιστήριο με τα λοιπά, με τα λοιπά. Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν καλοί μαθητές καλοί ήταν αλλά mm. και οι καλύτεροι μαθητές πρέπει να κάνουν φροντιστήριο δεν ξέρω πως έγινε αυτό το σύστημα που είπες Πώ διαστρεβλώθηκε το όλο σύστημα κτλ. αλλά ε, έτσι γίνεται. Παγιώθηκε η παραπαιδεία και είναι πλέον. Ε, ουσ, στην ουσία είναι η παιδεία. Ναι. στο τέλο, ναι. Στο τέλο γίνεται αυτό. Λοιπόν, είχα έναν ε, συμμαχτή, τον ναι. με τον οποίο είμαστε ακόμα φίλοι, τον Γιώργο τον Νικολόπουλο, ναι. που έπαιξε μπάσκετ στο Παγκράτη και ποδόσφαιρο στο Παγκράτη. Εξαιρετικό. Ε, ο οποίο ήταν διάνοια στα ε, θετι, θετικά μαθήματα. Μα έβαζε μια άσκηση αυτό ο μαθηματικό, ο συγχωρημένο ο, ο παπά, με το που την έβαζε στον πίνακα, τσουκ τσουκ τσουκ, τσουκ την είχε λύσει. Λέω κάτσε ρε φίλε, μου, Είναι που είναι αυτός. Μη Μ. με ασχεσίνα. Μην μου κομπλεξάρε. Πώ την έλυσε. Πολύ εύκολο μου να κάνει αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί αυτό, τέτοιο, το άλλο, δεξιά, αριστερά. Σαν να μου δίνει συστήματα στο μπάσκετ. Τι, 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 τι. Ο οποίο μπήκε στου ναυπηγού τότε ήταν πολύ καλή σχολή στο Πολυτεχνείο και μπήκε και με καλή σειρά. Καμιά φορά αυτό, θέλω να το πω αυτό, είναι και θέμα κλήση, έτσι. Ναι. Ναι. Όχι ε, αυτοί που λύνουν τα προβλήματα είναι, εγώ του θαυμάζω. Είναι ταλέντο αυτό. Ταλέντο. Έμφυτο. Πώ τα λύνουν, Υπόστο. Mm. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Ούτε εγώ. Ούτε <laughs> πρόκειται. Είχε κανένα ε, λυκειάρχη περίεργο, εκτό ε, από ναι. ε, τον Παλάσκα. είχα γερμανού. Το Δημητράκο είχα. Κοίταξε να δει. Ο γυμνασιάρχης και ο λυκειάρχης που είχα στο, στη γερμανική σχολή, ο Δημόπουλος δηλαδή και ο Δημητράκο ήταν. Ε, Μεγάλη ηλικία, καθηγητέ τελείω παλαιά κοπή. Ναι. Φαντάζομαι ότι του είχε καθηγητέ ο ξάδρεφό μου Ανίβα. Ανίβα. Ναι. Όχι αυτό που μπήκε στη Ρώμη. Ναι. Όχι, όχι. Ο ξάδρεφό μου Ανίβα, ο οποίο ε, είχε φοιτήσει στη, στη Γερμανική σχολή 25 χρόνια πριν από μένα. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή υπέργυρη τότε. Ναι. Ήταν, πολύ μεγάλη. ήταν λίγο πριν την ε, συνταξιοδότηση. Ο Δημόπλο ήταν ένα καταπληκτικό τύπο. Ναι. Ο χαρακτηριστικό βλάχο που λέμε. Ήταν από την επαρχία. Δεν είχε κανένα κόμπλεξ. Είχε τρομερέ γνώσει. Είχε τρομερή αγάπη για τα παιδιά. Μα πήγαινε ε, τι Κυριακέ Βόλτε σε αρχαιολογικού χώρου και μα εξηγούσε διάφορα. Μας έβινε σημειώσει για να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε. Να ανοίγει ξέρεις, ο ορίζοντα κλπ. του, του μαθητή. Τον άλλον δεν τον είχα ποτέ καθηγητή. Ε, γενικά ήταν πολύ στραβωμένος στη, στη φάτσα. Το μόνο παρεδόση που είχα ήταν στην πρώτη ηλικία, στο τέλο τη πρώτη ηλικία, όταν με είχε καλέσει. Και σου είχε έχεις, έχεις πολλά, Τάντελ. Ναι, για να μου ανακοινώσει <χαι> ότι ε, ήμουν η ντροπή τη οικογένεια, διότι ο ξάβρεφό μου, ο συγχωρεμένο ο Ανίβα. Παραπουσιολόγο, <χαι> ε, <χαι> ε, <χαι> Είχε αφήσει εποχή εδώ. <χαι> Δυστυχώ ε, μου λέει: Αφήνει εποχή και εσύ, αλλά με τον τελείω αντίθετο τρόπο. Ναι, ναι. Δεν θέλω να πω ότι του είχα απαντήσει στον αέρα. Α, ε, του είχε πει: του είχε απαντήσει. Ε, δεν έκανε δεν κρατήθηκε. Όχι, όχι. Mm. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να κρατηθώ. <laughs> κανένα λόγο. Εμένα η ηλικιάρχησα που είχαμε, η κυρία Βάγια, ναι. ε, επειδή είχα μακριά μαλλιά τότε, μια αφάνα μεγάλη. Την αφάνα. Ναι, ναι, με είχε πιάσει από το μαλί. Με μήχε... τσίλτρε. Χειρότερο. Ναι. Με είχε πιάσει από το μαλί και με τράβαγε στη σκάλα ναι. και μου έλεγε τη Δευτέρα θα είσαι κουρεμένο. Τη Δευτέρα θα είσαι κουρεμένο. Τη Δευτέρα θα είσαι κουρεμένο. <laughs> τη λέω μέχρι να τη Δευτέρα να μου τα ξέρει <laughs> <laughs> ναι, υπήρχε ναι, αυτό. Ναι. Ή το μαλλί ήταν εσύ, να ήταν με κάποια Ήτανε εποχή. Ήταν, ναι, σε εμά τη δεκαετία του 1980. δεκαετία 80 μετά ξένα ξένα, Ναι, αυτό. ναι. ότι εγώ στην. Στην τρίτη λυκείου, δηλαδή το καλοκαίρι πριν την τρίτη λυκείου, είχα πάει στην στη Πλάκα, στο Βανάκο το θρηλυκό, ναι. ε, στο Remember 79 το μαγαζί του και είχα βάλει σκουλαρίκι. Σκουλαρίκι, Και είχα πάει με το σκουλαρίκι στην τρίτη λυκείου, δεν, δηλαδή. δεν είχε πει κανείς τίποτα. Πού να σε, πού να, ναι, τι να πει. Ναι. Ναι. Ε, 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 πού ήταν το καπνιστήριο στο έβδομο. Το καπνιστήριο στο 7ο ήταν ή <είσαι> στι τοαλέτε στην αυλή ή λίγο πιο δίπλα εκεί στην αυλή. Ερχόταν και οι καθηγητέ δεν καπνίζανε. Ναι. Υπήρχαν καθηγητέ οι οποίοι. Ε, ρε παιδί μου αυτό είναι διαχρονικό. Από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και τώρα και για πάντα <χ> στο <χ> μέλλον. Πάντα θα υπάρχουν οι καθηγητέ οι οποίοι θα έχουν καλέ σχέσει με του μαθητέ. Ναι, είναι λίγο πιο. Ναι, έτσι είναι. Και άλλοι που είναι, είναι στραβόξοι <στραβόξυλα>, και... Ναι. και κυνηγάνε. Ναι. Εμά ήταν στον τρίτο όροφο γιατί ήταν πολύ επίπεδο το ναι, σχολείο. Ναι, ναι. Μα είχε τρει ορόφου, τέσσερι. Το σχολείο το οποίο να πούμε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν έχει χτίσει μια πορεία πολυκατοικία. <laughs> και έχει μεταφερθεί εκεί που πήγαινε δημοτικό, στο, στο Ε, Μάλιστα, προσφάτω βρήκα το απολυτήριό μου γιατί το ήθελα για, να, για μια δουλειά. Πήγα στο εκεί που στεγάζεται τώρα το 10 και μου το δώσανε. Ε, μου το βρήκανε δηλαδή στα αρχεία. Εκεί τώρα που πήρε απολυτήριο.

Αυτό τώρα θα σου πω μια ιστορία. Στην τρίτη ηλικία, λοιπόν, κάναμε πάνω. Στην τρίτη γυμνασίου και στην τρίτη ηλικία, κάναμε στον τελευταίο όροφο του σχολείου. Είχαμε μια καθηγήτρια. Ε, Φιλόλογο ήταν, η κυρία Φωτοπούλο, η οποία είχε ένα πρόβλημα στη βάδισή τη. Η γυναίκα δεν ερχόταν. Δεν, δεν περπατούσε κανονικά. Εμεί ω αξιοθρύνητοι έφηβοι και. Πώ να το πω τώρα, ποταπή. Ναι. Και ό,τι άλλο χαρακτηρισμό μπορώ να κάνω τώρα που είμαι 60 ναι. χρονών. Τη χρονομετρούσα με τη γυναίκα. Πόσο θα κάνει από το γραφείο <laughs> να έρθει στο. Εντάξει. Ε, με έκανε, ξέρω εγώ, τρία λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Οπότε έκανε ρεκόρ, με χάρτο. <laughs> Γελάτρε με τη γυναίκα. Τι σόι βλαμμένα. Θεέ μου, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, μια μέρα, εγώ δεν έχω πάει στο σχολείο. Ναι. Πώ το έπαθε. Ναι, κάτι θα σου πω. Δεν είχα, ήμουν άρρωστο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είχα κάνει κοπάνα. Δεν θυμάμαι. Δεν είχα πάει πάντω. Αυτοί κάνουν, οριάζουν, φωνάζουν αυτό, δεν ξέρω τι λέγανε. Έρχεται η κυρία Φωτοπούλου, μιλούσε και λίγο περίεργα. Μάλιστα, όταν μιλούσε, τη έφευγαν και λίγο σάλια. Μια μέρα είχαμε ανοίξει ομπρέλε. <laughs> λοιπόν, έρχεται <laughs> κραυγάζοντα. Φιλέρι, σε ακούω. Βγες έξω και πήγαινε κατευθείαν στο γραφείο. Φιλέρι, σε ακούω. Μπαίνει μέσα, δεν ήμουν. <laughs> <laughs> λέει, Πού είναι ο Φιλέρι, <laughs> λέει, Δεν είναι εδώ. Μα λέει, τον άκουγα πριν που φώναζε. Ναι, <laughs> αυτό. Στην οποία καθηγήτρια μα βάζει μια μέρα διαγώνισμα. Βγάλετε μια κόλλα, δεν ξέρει αυτά τα. Αυτά, να γράψουμε, μα έκανε ιστορία. Τέλο πάντων, γράφουμε το διαγώνισμα. Μετά από ξέρω, μια εβδομάδα μα λέει του βαθμού. Εγώ καθόμουν δίπλα με το φίλο μου. <laughs> τώρα είναι προπονητή παδοσφαίρου, τον Δημήτρη, τον Ντάι. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Είχε αντιγράψει τα πάντα. Τα πάντα, τα λέμε τα πάντα. Τα πάντα. <laughs> Αρχίζει αυτή και λέει η Φωτοπούλου, η κυρία, λέει του βαθμού. Παπαδόπουλο 18, ξέρω εγώ, Σαρίδη 19, Φιλέρης, 18. Μετά από λίγο λέει, Φιλέρης, μιλούσε έτσι, 16. Μα καλά, λέει, πόσε φορέ έγραψε. Τη λέω, μία. <laughs> <laughs> Τι σε κάνει ο Νταϊσί, είχε αντιγράψει και το όνομά μου. <laughs> <laughs> του λέω εσύ του λέει είπα <laughs> <laughs> Ε λέει, εντάξει αφού μου λέει τα <laughs> Τρομερό <laughs> Κοπάνα πότε έκανες πρώτη φορά Κοπάνα, όπω καταλαβαίνει στην ε, γερμανική. Να ήταν, ε... Παγορευμένο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, παρόλα αυτά έκανα. έκανε και εκεί. Ναι. Πού πήγαινε και πού. Πηγαίναμε στο... στην Κυφυσιά, στο Βάρσο. Α, πούμε, και πήγαιναμε στην πολιτεία. Στη... Α, κάνατε όλοι μαζί. Κάνατε τάντελ, ναι, 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 Όχι, δεν παίρναμε τάντελ. Γιατί. Ε... Ρε παιδί μου, βρίσκαμε μια δικαιολογία, λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι ήμουν άρρωστο. <θι undo> εσύ, α, και, research, ξέρω, ότι, βέβαια, βέβαια. <αθί anche> με δικαιολογία, B. βέβαια. στο... υπήρχε... Είχαμε όλοι ένα. Ο καθένα το δικό του απουσιολόγιο, όπου <αθίλιο> όταν έκανε μια απουσία, <αθίλιο> υπήρχε απόκομα. Έπρεπε να το υπογράψει ο πατέρα. Ε, ότι μητέρα ενημερώθηκε. ενημερώθηκε ναι. Ότι για ποιο λόγο ναι, ναι, ναι. απουσίασε. Σωστό, σωστό. Και ήταν σαν απόδειξη. Δηλαδή, έκοβε το απόκομμα και το έδινε στη σχολή και και το ένα. το ναι, άλλο απόκομμα μέσα στο τέτοιο. Μιλάμε τώρα για. Όπω καταλαβαίνει με το που πήγα στη Δευτέρα Λυκειού. Δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Είναι, ε, ε, είναι αυτή η ιστορία, Ρε Γιάννη, ότι αυτά τα podcast ναι. έπρεπε να παίζουν μετά τη μία, όχι μετά τις 12. Για τα να να λες και λάβαρα, μετά, ναι. τι, μετά τη μία τα μεσάνυχτα, <laughs> για να <laughs> μπορούμε <laughs> να μιλάμε ελεύθερα. <laughs> μετά του. Τα, το κέρατο. Ναι. ναι. Στην τρίτη ηλικίου ναι. είχαμε. 150. Ε, είχα, είχα ξεπεράσει το όριο, όριο ναι. και είχαν κάνει. Συμβούλιο, έχει για μένα, συνολικό συμβούλιο για, για να πώς... δούμε τι θα γίνει <σχεδί> με τις απουσίες και με αυτά. Και είχα μάθει μετά από καθηγητή μου εκεί, ότι όταν έφτασαν στην περίπτωσή μου και είπαν ότι είναι πάρα πολλέ οι αδικαιολόγητες απουσίες, με το που υπήρξε η ότι μπορεί να έμενα ένα χρόνο ακόμα, επαναστάτησαν όλοι. Όχι <σχεδί> λέει, <σχεδί> διώξτε τον <σχεδί> «Διώξτε, <σχεδί> απολυτήριο λέει <σχεδί> να γλυκώσουμε. <σχεδί> Ε, 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 πoin, εγώ την πρώτη δηλαδή πρώτη στο Λέτζο αυτές οι πρώτε ώρε. Ναι, έτσι ε, ε, πέρασε εκεί στο Λέτζο ναι, ε. Ε, με τον Φραπέ. Λοιπόν, είχαμε δεν πηγαίναμε εκεί. Πηγαίναμε δίπλα στο Ελλάς, στο Παλάς. και μάλιστα είχε και πάνω και πάνω και υπερών. και πηγαίναμε εκεί και κάναμε την πρώτη ώρα συνήθω. Το Παλά εννοεί όταν ήταν Μπελβεντέρε. Ναι, ναι, αυτό. Το Μπελβεντέρε. Όχι Μπελβεντέρε, Μπελίσιμο. Μπελίσιμο. Ναι, μπελίσιμο. Μπράβο, ρε, ναι, Γιάννη. Ναι, μπελίσιμο, το Μπελβεντέρε πρέπει να ήταν στη Μεσολογία. Ναι, 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 μπελίσιμο, Στον ναι, ναι, μπελίσιμο. Ναι, ναι, μπελίσιμο. Στο πατάρι του Μπελίσιμο. μπελίσιμο. Ναι, Κάναμε τι πρώτε ώρε συνέχεια. Στο ναι. πατάρι του Μπελίσιμο, Γιάννη. Ναι. Ναι. Να το πω εδώ. Πες το, πες το. Ε... Ε... Έχω αποφασίσει π. ότι θα γραφτώ στην ΚΝΕ. Μπράβο, γιατί ήταν πολύ, ήταν στέκη. Λοιπόν. Και. Κάνω μια μέρα κοπάνα στα μαθηματικά, στο γυμνάσιο, στον ε, μαθηματικό ακρίβο, που ήταν και ο Ολυμπιακός, ο ωραίος, ωραίος τύπος. Λοιπόν, τελειώνει η πρώτη ώρα και εγώ πάω τώρα να πάω στη δεύτερη. Στρίβοντας στην Κρυσίλα, ναι. όσοι ξέρουν την οδό, ναι, στρίβοντας ναι. για να μπω στο αυτό, βλέπω τη μάνα μου. Ναι. Με κατεβαίνει. Α, μάλλον, λέω, τι έγινε. <laughs> Μα έπιασε. <laughs> Έχει τη μάνα μου. Έλα, μου λέει. Ε, ήρθα να σου δώσω τα κλειδιά σου. Λέω τι έγινε. Ε, μου λέει έφυγε και δεν τα πήρες, τα κλειδιά. Πώ θα μπει το μεσημέρι στο, 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 σπίτι, Γιατί το μεσημέρι έλειπε η μάνα μου, mm. ήταν στο μαγαζί μου τον πατέρα μου και εγώ έπρεπε να στο σπίτι να. Α, λέω ευτυχώ που μου τα φέρε. Γιατί τώρα βγήκα. Τη λέω να τα, ψάχνω. <laughs> <laughs> τι δράκο. <laughs> Για άλλη μέρα λοιπόν. Έχουμε κάνει κοπάνα με τον. Είχαμε λατινικά. Δέσμη κιόλα. Ο καθηγητή λέγεται Παπαγεώργιο, Παπαγιώργιο, ο οποίο είχε ταλαφασία τεράστιο, με τεράστια μορφή. Αρχούσε να έρθει το μάθημα, βαριόταν. Ε, μιλάμε τώρα για ρεμάλ τη κοινωνία, ναι, 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 ναι. Τον είχαμε δει σε ε, ε, σινεμά ε, ειδικών προβολών. <laughs> στα, στα Ολύμπια, <laughs> στο Παγκόσμιο. Στα Ολύμπια, ναι. Τέλο ε, πάντων είχαμε την πρώτη ώρα Παπαγιώργιο. Λέω με τον φίλο τον Νίκο Τσαρίδη, ο οποίο είναι και αυτό συνάδελφο τώρα. Λέω, βαριέμαι, μου λέει και εγώ, μου λέει, δε, άστο, άμα, να Παίρνουμε το φως, καπνίζαμε κιόλα τότε και πάμε στο άλσος. Και καθόμαστε, όπως περνάει... Στην περίφημη πρέζα. Δεν <laughs> ξέρω πώς την πρέζα, Καθόμαστε ένα παγκάκι, ρε, παιδί. <laughs> Αλλά, ή, ήμασταν, μας έβλεπαν όσοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο <laughs> στην ναι. Σπύρου Μερκούρη. Ε, καθόμαστε, διαβάζουμε το φως, τόσα <laughs> <χωρίζουμε>, καπνίζουμε κιόλα. Ακόμα σε μια στιγμή στ, είχε πάει η ώρα 8.30, ήταν. Όχι, 9 παρα 20. 8, 8 η ώρα και ξέρω στο μάθημα. Κάνουμε έτσι, βλέπουμε τον Παπαγιώργη. Όχι, ο Παπαγιώργη. Γρήγορα, λέει πάνω. <laughs> Μεγάλη μορφή. Και πήγαμε, χάσαμε τον Ικοπάνα, αλλά εντάξει. Αυτό ήταν φοβερό γιατί δεν θυμόταν τα ονόματα. Και όπου εξετάζε, έλεγε ο θα είναι. Μετά έλεγε. Μου γυρίζετε τάντερα. Σα βλέπω και μου γυρίζουν τάντερα. Είχαμε και εμεί τέτοιε περιπτώσει. Είχαμε έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο οποίο θυμάσαι αυτού του καρδοφύλακε. Του παραλληλόγραμμου. Του κυριλέ και καλά που ανοίγανε με τα δύο κλιπ Τι Τζέιμ Μπόντ. Μπράβο. Ναι, καθόταν στην έβρα, άνοιγε τα δύο κλειπάκια. Και πέφτε. Έβαζε διαγωνισμό και είχε μαι. μέσα τα περάκια τώρα και φτιάχια. Και εθρογε. Ναι, ρε. Α, ωραίο. Είχαμε έναν άλλον που μα έλεγε συνέχεια Αλλάζο κύμβαλα. Μαι. Ο καραφίλη που τον λέγαμε εμεί, Καραφλόμπερ. <laughs> 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 μαι, μαι. Όχι, ο Γκιάλ ήταν που μα έλεγε. Όχι. Μαι. Ο Τσαφέτα ήταν που μα έλεγε Αλλάζο Δακύμβαλα. Ήταν τέτοιο. Ήταν. Θα σα πατάξω, αλλάζο κύμβαλα. Μα ε, έκανε λατινικά αυτό. Ο Γκιάλης μα μας έκανε ιστορία και αρχαία. Είχαμε, τον το αδερφό του Βιολάρη, φιλόλογο. ο <Κι> ναι, ναι, ναι. του Βιολάρη, ο οποίος ήταν ένα ένας με ανάταση. Έμοιαζε τον Βιολάρη, είχε φαβορίτες και, και γαλλιά. <Κι> όχι, αχί. όχι. <Κι> 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 όχι. Ε... Και λεγόταν Βιολάρης, δηλαδή. Βιολάρης, <Κι> ναι. Ναι. Ε, ο οποίο ε, σου λέει ήταν ένα 20 και ερχόταν δίπλα μα που ήμασταν καθισμένοι και ήταν πιο κοντό από εμά. Ναι. Και τον κοροϊδεύαμε, ξέρω εγώ, και έλεγε: Δεν έχετε, ρε, δεν έχετε το ανάστημά μου, ρε, δεν έχετε το ανάστημά μου. Ρε, για να με κοροϊδέψετε, Το ε, τέτοια Πού κάνατε μεγαλύτερη χαβαλή στα θρησκευτικά, Μεγαλύτερο χαβαλή κάναμε στα θρησκευτικά και στα, στη γυμναστική. Α, στη γυμναστική εμεί είχαμε την ατυχία να έχουμε πρωταθλητέ. Είχαμε γυμναστεί το σπίτι του Ζαχαρόπουλο. Το πρωταθλητή στα 1500 μέτρα και του Παναθναϊκού αθλητή κτλ. Άρρωστο Τι Και, και μα πήγαινε στο Παναθναϊκό στάδιο. Α. Πίσω, στον Αρθιτό. Ναι, 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 ναι. Τρεχάτε! <laughs> Όχι τρεχάτε, τρεχάτε κανονικά. <laughs> και άμα έκλεβε, Επ, επ, επ. <laughs> Έκλεψε. Μετά είχαμε τον Κυριακό τον Ισηφόρου. Τον Τετρακόσάρη. Είχαμε δηλαδή καλού ε... γιορτέ στη Γερμανία. Τέτοιου στη Γερμανία. Δεν μπορούσαμε να κλέψουμε τίποτα. Δηλαδή ναι. στη γερμανική είχα το Σακεταράκι ναι. που ήταν προπονητή εθνική στίβου. Ναι. Και είχαμε και έναν Χίλμπρεχτ. Οχ, γερμανός. Ο οποίο είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, φλώστη, οχ, στη, οχ. στην Τέκια, στου Ολυμπιακού Αγώνε του οχ, οχ. Βερολίνου. Ένα, ένα. Ναι, 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 ναι. Ο οποίο ήταν 150 χρονών. Ναι, ναι, όχι. Εμεί είχαμε μία στο 7ο, τη Βούρβουλη. Τη θυμάμαι, το θυμάμαι το όνομα. Ναι. ναι, η οποία βούργουλη όταν ε, ε κατεβαίναμε κάτω στη, στο προάβλιο για να κάνουμε γυμναστική, είχε μαζί τη γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά μπάλε και λέγε: Παιδιά, μπάλε, μπάλε, πάρτε μπάλε. Εν τω μεταξύ υπήρχαν κάτι βλάμμενα τα οποία παίρναν τι μπάλε και τι κολοβαράγανε. Τι χρυσέ, Και όταν κολοβάραγε στην μπάλα, ειδικά του βάλε. Και του βάλε, γίνονταν. Πόπο, είχαν σπάσει τι ζαμαρίε. Ζαμαρίε, ναι, ναι. το Και μετά, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν τελείωνε η ώρα. Και έπρεπε να μαζέψει τι μπάλε. Πόναζε πάλι. Μπάλε. Παιδιά, φέρτε τι μπάλε. Μπάλε, παιδιά, φέρτε τι μπάλε. Εμεί όπω ήταν το, το σχολείο, δεν μπορούσα να κάνω γυμναστική στο. τα, 10 δέκα μέτρα ήταν η άδεια. Ναι, Και πηγαίναμε στον Αρδιτό με το Ζαχαρόπλου το σπίτι. Ε, Κυλικείο είχε. Κυλικείο, ξέρει, ήταν πάντα. Ήταν, είχαμε. Και είχα ένα διπλανό, καλή τώρα το, κουβέλι. Στο έβδομο. Ο οποίο ήταν ο διπλανό μου στη Δευτέρα Λυκείου. Καθόμασταν σε μεσαία σειρά, τελευταίο τρανίο. Ο οποίο ο Αθεόφοβο σε κάθε διάλειμμα πήγαινε και έπαιρνε οτιδήποτε μπορεί να. Δα... Πατατάκια, μπισκότα, ό,τι μπορεί ναι, να φανταστεί. Ναι. Τα έβαζε κάτω από το τρανίο και μα έλαγε συνέχεια oh. στην πρώτη oh. μαθήμα. Ωραίο Ε, Μέχρι που τα είχε πάρει μια μέρα ο Γκιάλης, Ναι. Ε, και τον είχε πετάξει με τι κλωτσιέ έξω. Ναι. Αυτό ο Κουβέλη ήταν φοβερό τύπο. Ξέρετε, οι ηλικιάρχε πάντα ήταν και πληροφοριοδότε. Λέγανε ναι. τι γίνεται, ξέρανε. Τι ήτανε... πάδε κάνει αυτό, ο άλλο είναι. Αυτό είναι. Ήταν τρομερή περίπτωση γιατί ήταν στην Κοσμάρα τελείω. Ο συμμαθίο αυτό. Ναι. Θυμάμαι, μα έχουνε... μας έχει βάλει ο Γιάννη να γράψουμε έκθεση. Ο Γιάννη Φιλόλογο. Ναι. Ναι. Ε... Με ένα θέμα τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώ ήτανε. Αλλά η έκθεση του Κουβέλη ήταν από την πόλη: Έρχομαι και στην κορφή ε, θα... Κανέλα. <laughs> και ο αθεόφοβος ο Γκιάλης... Τη διάβασε. Τη διάβασε. Ναι. Ε, η οποία έκθεση ξεκινούσε. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι ακούσαμε εκείνη την ημέρα στην τάξη, ναι. το Γκιάλη να διαβάζει, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Αρχίζει. Ε, σκέψου τώρα, θα σου πω τυχαίο θέμα, αλλά για να δει το πόσο άσχετο, ναι, άσχετο είναι, είναι... ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πες ότι είχε θέμα τη βιομηχανική Μ, επανάσταση. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Και αρχίζει ο άλλο. Ναι. Ε, ε, περπατάω πηγαίνοντα στο σχολείο. Ε, ε, είναι πρωί. Ε, ο ήλιο μόλι έχει βγει. Ε, πουλάκια και καλαϊδάνε. Μια καινούργια μέρα αρχίζει. Έλα, ε, ναι. ωραίας, ωραίας, Μια καινούργια ωραίας. μέρα αρχίζει. Τα παίρνει το κρανίο. Ναι. Ο, 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 <laughs> ο... <laughs> ο... Στην Αρπάζει τη... Την, την, έκθεση. την, έκθεση. από το, από τον και την έφαγε. <laughs> <laughs> έφαγε και την έκθεση. <laughs> Έκτος από Τα πατατάκια. <laughs> Έχει το γίγαντα. Δεν μου λες. Ναι. Εκεί τώρα είχα, άρχισαν και τις πρώτε ανησυχίες ανησυχίε πολιτικέ και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε, Είχαμε και... τα 15 μελή που. Με, Χαμό με. Είχε τρομερή πλάκα. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Με ίδρικε με αυτά, με ποιου θα ψηφίσουμε κτλ. Μπήκαν και οι πολιτικέ νεολαίε για πρώτη φορά. Ναι. Τότε, στι αρχέ δεκαετία του 80 ήταν. Mm. Ε. Εμεί <σπίξε> δεν είχαμε ανακατευτεί, δηλαδή, ο πυρήνα των φίλων μου από την τάξη στο 7ο. Καλά, γιατί η γερμανική σχολή δεν το συζητάμε, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ο χώρο ήταν έλεγχο. Ναι. Μα, ένα κόμμα, εθνικό <σπίξελισμό> σοσιαλιστικό Εντάξει. <σπίξελισμό> ε... Δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Ναι. Βάλαμε υποψηφιότητα για το Συμβούλιο τη Τάξη, ναι. όπου βγήκαμε όλοι. Ναι. Δηλαδή, ένα βγήκε πρόεδρο. Στην Γερμανική γε... Σχολή. Όχι, ρε, εδώ, στο Στην Ο ένα βγήκε πρόεδρο, ο άλλο Άρρος... βγήκε γενικό γραμματέα, ναι, ο άλλο ναι. βγήκε ταμεία και οι άλλοι δύο βγήκαν αναπ... ναι. αναπληρωματικά μέλη. Αυτό ήταν. Ναι. Αλλά δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με το, με το 15 μελέ, με, τη... με τι εκλογέ δηλαδή που γίνονταν σε όλο το Λύκειο. Ναι, ναι, ναι. Όμω, ναι, ναι έχουμε ζήσει έναν από τους μεγαλύτερους καβαλέδες στη ζωή μας το Νοέμβριο του 83. Νοέμβριο του 83 είμαστε στο ξεκίνημα της Τρίτης Λυκείου ναι. και κανονίζουν τώρα, κανονίζει το 15 Μελές, τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Mm -hmm. Οι οποίες να πούμε και εδώ ήταν μια καινοτομία που έγινε εκείνα τα χρόνια, σιγά σιγά και συνειδητοποίησε και αρκετό κόσμο. Δεν ήταν. Mm. και κυρίω ερχόταν αυτό από φωτισμένου καθηγητέ που καθοδηγούσαν τα παιδιά και πολύ ταλαντούχου μαθητές μαθητέ που ήταν και μουσικά. Πώς το εξελιγμένοι και τραγουδιστέ που γίνανε αργότερα και επαγγελματίε. Λοιπόν, εμεί φτιάχναμε μια πολύ ωραία τέτοια. Εγώ έπαιζα φυσαρμόνικα εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά το μεγάλο κόλλημα στο 15 μελέ ήταν το Στεφάνι. Διότι η, η νεολαία. Εννοεί ποιο. Πού θα κατατεθεί το Στεφάνι ή ποιο θα το καταθέσει. Αν, καταρχάς αν θα καταθέ καταθεθείς... Αν θα πάτε στο Πολυτεχνείο. Ναι. Ναι, ναι, γιατί ήταν και λίγο. Δεν επιτρέπανε. Α. Ναι. Δεν επιτρέπανε. Λοιπόν, και υπήρχαν οι, οι πιτσιρικάδε εκεί πέρα. Οι μαθητέ οι οποίοι ήταν φίλοι προσκύμενοι στη ναι, στην ΟΝΕΒ. Σε, σε μια πορεία στο Πολυτεχνείο, τι κάναμε μετά. Ναι. Ναι. Όχι, όχι, να καταθέσουμε Στεφάνια, παίρνουμε. Ναι. Ναι. Και είχαν τι αντιρρήσει του, ότι όχι, δεν πρέπει, ότι δεν χρειάζεται, ότι δεν κάνει, δεν δείχνει. Απ' την άλλη μεριά όλοι οι υπόλοιποι και την αυτά που λέτε και φυσικά θα πάμε. Ναι. Και τέλο πάντων φτιάχνουν να ετοιμάζουν το Στεφάνι. Η... Ναι. Πώ δεκόταν ωραία νεολαία τη ΟΝΕΒ στα σχολεία. Μακί. Ναι. Οι μακίτες λοιπόν λένε εμείς δεν πάμε πουθενά, όμως αρχίζουν να το ξανασκέφτονται και σου λέει τώρα θα αφήσουμε αυτούς να πάνε μόνοι πάει τους το Πασόκα, ναι, να και, πάει, να, ναι. και να, να καπιλέψουν την ιστορία όλοι εκεί πέρα και ξέρω εγώ τι και τι κάνουν οι αθειόφοβοι. Ναι. <laughs> Παίρνουν, φτιάχνουν, παραγγέλνουν ένα στεφάνι μόνο με άσπρα γαρίφαλα. Ναι και έχουν πάρει σπρέι ναι. και βάφανε να αλλάξει γαλάζια. γαλάζια. <laughs> με σπρέι μπλε, <laughs> ώστε να είναι άσπρο, άσπρο, μπλε, άσπρο μπλε. Άσπρο μπλε, ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Και πήγανε με αυτό το τέτοιο. Το στεφάνι. Το στεφάνι κάτω. Εμεί έχουμε πάει στο Πολυτεχνείο λοιπόν με το στεφάνι κτλ. Πάμε μέσα, καταθέτουμε α πούμε και τα λοιπά. Φεύγουμε και όπω φεύγουμε, ανεβαίνουμε. Όχι, κατεβαίνουμε και πάμε όλοι μαζί. Πού νομίζει. Πού. Στο Αλάσκα. <laughs> <laughs> δεν το πιστεύω. <laughs> Ο Χριστό. Καταλήξαμε <laughs> να βλέπουμε πορνό. <laughs> Τόσο συνειδητοποιημένοι ήμασταν. Θα σου πω πάντως κάτι ότι. Ναι, εντάξει, οι πολιτικέ νεολαίε έχουν και τα στραβά του, έχουν και τα κολλήματά τους Είναι και. Ε, ξέρεις, λίγο δύσκολο να κουμανταριστούν, αλλά δεν μας έκαναν κακό. Όχι, καθόλου. Μα έκανε καλό. Μας έκανε και καλό. το μυαλό μα άνοιξε και είδε πράγματα που δεν θα έβλεπε αν δεν υπήρχαν. και Συζητήσαμε και τσακωθήκαμε και καυγαδίσαμε με του από ε, του ε, άλλου. Ε, νομίζω ότι ήταν μια ε, καλή φάση, συνειδητοποιημένη φάση και σιγά-σιγά εκεί αρχίζει και γίνεται η ζύμωση. Γίνεται και το μυαλό σου. Ε, για να... Και όσοι λένε ότι δεν κάνουν καλό οι πολιτικέ νεολαίε είναι, είναι λάθο, πιστεύω εγώ. Είναι και εγώ, λάθος. συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ε, τώρα πώ λειτουργούν και τα λοιπά, Εγώ σου λέω για αυτό για τότε, που τότε, ναι. κάναμε τότε. Ας πούμε. Και δεν μα έκανε καθόλου κακό mm. το ότι ζυμωθήκαμε, ανακατευθήκαμε και ξεφύγαμε και από κάποια πράγματα που ξέρει κάναμε. Δεν είναι μόνο χαβαλές, δεν είναι μόνο, mm. ε, ξέρεις, να κάνουμε κοπάνες, να καπνίσουμε, να διαβάσουμε και να προετοιμαστούμε. Είναι και κάτι άλλο η κοινωνία, α πούμε, όλοι. Μας έκανε καλό. Ε, και εκλογέ, βέβαια, 15 μελή και τέτοια. Χαμός. χαμός. Εμείς πηγαίναμε στι εκλογέ που γινόντουσαν μέσα στο, στο γυμναστήριο, ναι. το οποίο ήταν φύσκα από όλη την τέτοια. Καθόμασταν πίσω-πίσω και γελάγαμε. Ναι, ναι. Δεν ανακατευόμασταν. Ελέγχου έπαιρνε καλού. Κοίταξε. Ναι. Ε, είναι μια πτωτική πορεία. <laughs> δηλαδή στην πρώτη γυμνασίου ήμουν από του καλύτερου ε, στην τάξη. Μου. Ναι, αλλά μετά. Είχα 19 μεσόωρο. Ναι, ναι. Στη δεύτερη γυμνασίου πήγαμε στο 17. <laughs> Στη τρίτη γυμνασίου πήγαμε στο 16. <laughs> στην πρώτη γυμνασίου πήγαμε στο 15. <laughs> Στη δευτέρα γυμνασίου πήγαμε στο 13. <laughs> Εντάξει, στην τρίτη ηλικία που ήταν πλέον δέσμη, που ήταν μαθήματα τα οποία έπρεπε με ενδιέφεραν, να τα με ενδιέφεραν περισσότερο, ναι, 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 ναι. όχι επειδή έπρεπε. Ναι. Ε, και μου άρεσαν, ανέβηκε, πάλι ναι. πήγε στο 16. Να πούμε ότι ήταν και άθλο η εισαγωγή σου στην, στο Πανεπιστημίο. Δεν δηλαδή, το πίστευε κανεί αυτό, λέω. <Και> μου το έχει πει αυτό, μου το ναι. έχει πει ότι κανεί δεν πίστευε ότι ο Θανά Κρεκούκια εισήχθη στη γερμανική σχολή. Στη γερμανική φιλολογία Στην και γερμανική μάλιστα, φιλολογία. μάλιστα, σας αποκαλύπτω ότι έγινε δεκτός ως Ολυμπιονίκης στο Μάραθο. Δεκτός ως Ολυμπιονίκης. <σχει> που ρίχναν τα τείχη τότε. <σχει> <σχει> τη οικογένειά σου, τα <σχει> πυβδισμένη <σχει> από το χαρακτήρα σου και αυτά που τους είχε κάνει όλο τον, Μιδέν, τον χρόνο, ναι, ναι, ναι. πίστευε ναι. ότι είσαι ένα ρεμάλι της κοινωνίας. Ένα σκουπίδι το οποίο δεν έχει θέση σε αυτή την κοινωνία. Μηδέν, μηδέν η τελευταία συνάντηση ναι. του πατέρα μου μαζί μου ναι. πριν τις Πανελλήνιες ναι. είναι τον Απρίλιο του 84, μάλιστα. δηλαδή δύο μήνες πριν δώσουμε Πανελλήνιες, μάλιστα, μάλιστα. όταν οι δικοί μου φεύγουν από την Αθήνα για να πάνε στο χωριό, για τους, ναι. ναι, που πηγαίνανε και μένανε ναι, τότε ναι, έξι μήνες, ναι ναι, 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 Ε, έχω φύγει ήδη, με έχουν διώξει. Ναι, 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 ναι. ναι. διώξει από το σπίτι ε, μου, καλά, μου αυτό δει μια ναι, ε, και μένω και έρχεται ο πατέρα μου να με χαιρετήσει και να με αφήσει μερικά χρήματα. Ναι. Και μπαίνει μέσα. Βλέπει το Μάρξ και τα λοιπά εκεί αυτά, τρελαίνεται. Ναι. Σκεφτείτε τώρα απόστατο αξιωματικό, δεξιό, βασιλικό, όλα μαζί αυτά. Και όπω μπαίνει μέσα, βλέπει στον τοίχο τον Τζέγκε Βάρα, δεξιά τον Έγκελ, αριστερά τον Μάρξ. Και αρχίζει ρε μουσκάρι, ναι, ναι, ναι. ρε αλήτη, ναι, ναι, έτσι, ρε έτσι, ναι, ρε ναι. αλλιώ. Και σηκώνεται και φεύγει. Δε φεύγει ναι. Του λέει, πάει αυτό. Ήταν σίγουρο ναι. ότι. Θα καταλήξει κάπου. Ότι είμαι μια αποτυχία. Ναι, Καλά, ναι. η λέξη πανεπιστήμιο είχε φύγει από το μυαλό του. Ένα τη κοινωνία. Ναι. Η επόμενη συνάντηση γίνεται γίνεται Σεπτέμβριο του 1984. Έχοντα πάει. Αφού έχουν βγει ήδη τα αποτελέσματα ναι. Ναι. και έχοντα μάθει ο πατέρα μου. Ότι έχω μπει στη γερμανική φιλολογία που ήταν το, το, το υπέρτατο για αυτό. Ε, βέβαια, ναι. Ήταν και γερμανική φιλολογία. Γερμανική, ναι, αυτό είναι, λέω. Ναι ναι, ναι, ναι. Ε, το μεταξύ ήταν και ο τίτλο που τον. Ναι, τρελαινόταν. Τρελαινόταν, ναι. γιατί ναι. δεν ήταν γερμανική φιλολογία, ναι, ναι. ήταν φιλοσοφική σχολή Αθηνών. Ναι, ναι. Τμήμα, τμήμα γερμανικών σπουδών. Το έλεγε αυτό δηλαδή. Ναι. Που ναι. πέρασε ο Θανάσης. Ναι, τον έπαιζε. Πώ να το πω, ρε παιδί μου, ναι. με τα δύο χέρια. Πού πήγε ο Πού πέρασε ο Θανάσης... <φιλωσοφική> φιλοσοφική σχολή, σχολή Αθηνών, τμήμα γερμανικών σπουδών. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε να ειδωθούμε από τότε. Από τον Απρίλιο. Με τον, τον Μάρκο τον Έγγελς γερμάνος, <laughs> <να δούμε. laughs> και αυτός Γερμανός. και κατεβαίνουμε στο χωριό. Ναι. Ε, φτάνουμε Φτάνω στου Γαργαλιάνου με το κτέλ και ναι. παίρνω από εκεί ένα ταξί. Δεν έχω μία. Για να πα στο Μάρα. Για να πα στο ναι, ναι. Και με το που φτάνουμε και ε, σταματάει ο ταρίφας έξω από το, ναι. από το σπίτι, το, εντάξει, ήξερε το σπίτι μου, ε, του λέω μισό λεπτάκι να σου φέρω χρήματα. Ακούνε το ταξί από πάνω. Ναι, αν θυμάσαι, το σπίτι έχει δύο σκάλε. Δύο αλλά αλλάζοντα. Πώ αν βλέπετε, αν βλέπετε στον Αντένα, το Grand Hotel, κάπω έτσι ήταν οι σκάλε που κατεβαίνει <laughs> από το αρχοντικό κρεκούκια. <laughs> ναι, Λοιπόν, κατεβαίνει ο πατέρα μου από τη μία σκάλα, ναι. κατεβαίνει η μάνα μου από την άλλη σκάλα, αλλά αλλάζοντα και οι δύο. Το Άνα... πεδίο ο αλλάξει ο φιλοσοφική σχολή. Όχι, άναρθες και... κραυγέ. Ναι, Δεν έβγαλε. <laughs> 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 Άναρφε κραυγέ. Ο Ταρίβα έχει πάθει σε <laughs> <χω> Έρχονται, <χω> ναι. μαγκαλιάζουν και οι δύο. Παι, παιδί μου, εκεί άρχισε ναι. πλέον να βγάζει νόημα. Ναι. Ναι, οι άναρφε κραυγέ άρχισαν να γίνονται. Ναι. <χω> Με κοκοράκια ναι, ναι. συνεχόμενα. Ναι. Ε, του λέω. Ε, να πληρώσουμε βάζουμε, το δεξί. Ναι. Ναι. Περιμένει ο άνθρωπο να. Ναι. Ναι, 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 ναι. Βγάζει ένα πεντοχίλιαρο, το δίνει στον ναι. ταρήφα του. η ρέστα. Δεν ναι, ναι, έχω Πού να βρω ρέστα. Πήγε, παιδί μου, φύγε σε παρακαλώ, φύγε, φύγε. <laughs> ναι. Και πρόσεξε τώρα, ναι. έμεινα ναι. καμιά δεκαπενταριά μέρε ναι. στο χωριό πριν ξαναγυρίσω στην Αθήνα. Στην Αθήνα ναι. Κάθε βράδυ ναι. με φώναζε πριν βγω έξω και μου έβγαινε ένα δεκαχίλιαρο. Έλα. Ρε. Ναι, μου έλεγε πάρε αυτό. Ναι. Να φά. Όχι. Να πιει καμιά γκαζόζα και να κελάσει και του φίλου. Κάτσε, δηλαδή σου έδωσε χιλιάρια σε. Ναι, ρε. <laughs> Δεν είχα ξαναβρεθεί <laughs> στη ζωή μου με τόσα λεφτά. Είχε σαλτάρει ο στρατηγός, είχε σαλτάρει τελείως. <laughs> Έτσι ολοκληρώθηκε. <laughs> Ξεκίνησε με τους χειρότερους ιονούς, με πάντελ, τέντελ, μάντελ, αποβολές, αυτό και τα λίπα, και ολοκληρώθηκε με αποθέωση στο χωριό του από τους γονείς του γονεί του. Για να καταλάβετε ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο τίποτα. Πενταήμερη που πήγατε. Στη ρόδο. Ωραία, είχατε περάσει. Ωραία, είχαμε περάσει. Μαγικά είχαμε περάσει. Το είχαμε κάνει. Το είχα το Καλά, κατάλαβα. Μπουρδέλο τελείω. κάνει. Έκανα όλα αυτά. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον Καραφλόμπερ να κάνει. Έχει έρθει ο Ναι, ναι, ναι. Να κάνει. Ντου, στα mm. δωμάτια mm. και να μαζεύει όλα τα μπουκαντάκια από αλκοόλ που είχαμε μέσα. Καλά, Και θυμάμαι τον Φίδη, καλή του ώρα. Ο Φίδης ποιος ναι. ήταν. Συμμαχητή μα. Ναι. Ο οποίο είναι Ντύρλα, ναι. τύφλα στο μεθύσι. Ναι. Ε, έχει μπει ο Καραφλόμπερ, του έχει, έχει μαζέψει όλα τα ξύδια που έχει βρει. Ναι. Και ο Φουκαρά, ο Φίδη στην απελπισία του, δεν νομίζει ότι πίνει. Ε, την Αζάρα, ε, την κολονιά. Τον γίγαντα. Εμεί είχαμε πάει στην Καλκιδική, στο στο, σε ξενοδοχείο εκεί, ωραίο, ε, με το που κατεβαίνουμε και μπαίνουμε στα δωμάτια, έμενα με το φίλο μου, τον, μου είχε αντιγράψει το... Τον φωνάζει ένας απ' έξω, ήταν κλειστό το τζάμι όμως. Και περνάει όλο το τζάμι. Του <laughs> <laughs> κόπηκε κόπη εδώ λίγο το γόνατο, κατεβαίνει η καθηγήτρια των Γαλλικών. Η Φιγέννη από του πάρα πολύ καλή καθηγήτρια και μάλιστα πριν από ε, λίγους μήνες τη χάσαμε και μετά μετέπειτα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Πάρα πολύ ευγενική και γλυκύτατη σαν παρουσία και όμορφη, πανέμορφη δηλαδή, ανοίγει την πόρτα και ήταν μόνο με, το, με η καθηγήτριά μας με, το, με την πετσέτα. Είχε κάνει μπάνιο η γυναίκα. Λέω, κυρία, με τράβλησα, αν μεταξύ από την, ταραχή μου. Ε, ο, ο, α, ε. ο, ε. Πες μου, τι έγινε. Τι λέω, Δημήτρης. Και, εντάξει, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα και, ναι. Εμεί πάντω φέτο τον Απρίλιο που μα πέρασε. Κάναμε reunion. Κάναμε reunion από τα 40 χρόνια τη αποφύτηση. Εμεί έχουμε κάνει, στα 30 κάναμε εμεί. Ναι. Και ήταν πολύ όμορφο. Ναι. Ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονό ότι τρει καθηγητέ μα. Και εμά είχαν έρθει, ναι. Ήρθαν. Είχαν έρθει, ναι. Είχε έρθει μια φιλόλογο πάρα πολύ καλή. Και ανάμεσα ναι. στους στου καθηγητές καθηγητέ ήταν η Γερμανίδα καθηγήτρια, ναι. η οποία είχε κάνει την εισήγηση για να με διώξουν. Από τη γερμανική σχολή. Από τη γερμανική σχολή. Α, εκεί έκανε. Ε... Εκεί, ναι. Δεν έκανε του εβδόμου. Όχι, όχι, όχι. Μ, Σε θυμήθηκε. Και ήταν... Δεν ξεχνιέμαι για Και αυθαλάσσει, Ναι, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Συγκινήθηκα και εγώ και ναι. αυτή. Ναι. Ε, ήταν πάρα, πάρα πολύ όμορφο. Και εδώ να πούμε ότι φυσικά στα 120, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Η ε, Τη Γερμανική Σχολή. Της σχολής, έχω το απόλυτο ρεκόρ. Ταντελ. Ε, Τάντελ. Ε, βέβαια. Ε, πού να ξαναφέρει τέτοιο ρούκουνα. Ε, 38 ναι. Τάντελ. <laughs> 30... Λοιπόν, 38 Τάντελ. Κάπου εδώ εμεί τα είπαμε όλα. Ε, όλα τα πάμε, ναι. Είσαι σίγουρο. Ναι, ρε. Για πε. Ναι. Αφήγουμε. Παρελάσει, ρε. Τι παρελάσει. Κάνατε παρέλαση. Κοίταξε, εγώ επειδή είχα το βήμα παντά, δεν έκανα παρελάσει. Όχι, έχω, έχω, κάνει. Έχω κάνει. Ε, ξύλο πολύ. Εμεί δεν έχουμε ξύλο κάνει. Ξύλο πολύ για... μετά άλλα σχολεία εννοώ. Ναι, έτσι. ναι, ναι. ναι, ναι. Εμεί παίζαμε το 13ο. Τώρα που λένε βία ανηλίκων κτλ. Εντάξει, Εντάξει. Τότε δεν γελάει ο κόσμο. ενταξει ενταξει τοτε γελαει ο κόσμο. κοσμο Απλά τότε δεν υπήρχαν social media, Α, βίντεο, ας. αυτά κτλ. Γιατί το ξύλο που έπεφτε δεν περιγράφεται. <laughs> και το bullying, που μάλιστα ήταν και κάτι σαν. Πώ είναι στο στρατό, και ο μεγαλύτερο, το μικρότερο κτλ. Γινόταν σαν, σαν. Εθιμικό δίκαιο υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Άς, τώρα, γιατί λένε παλιότερα λέει που δεν είναι αυτό, γιατί ξαφνικά λέει τα παιδιά. Ναι, ναι. καλά, εντάξει, ναι. ναι. Θυμάσαι ότι οι πρόβε γίνονταν στο στάδιο. Στο ναι, βράβο, Καλιμάρμαρο μέσα. Ναι, ναι. μέσα. Εμεί λοιπόν είχαμε πάει και τι δύο χρονιέ. Ναι. Ε, η παρέα μου κι εγώ από, το, από, την τάξη. Ε, και πηγαίναμε μόνο και μόνο για να κάνουμε του καραγκιόζιδε. Όπου μα έβαζαν να κάνουμε βήμα και έκανε Κάνε ο ναι. ε, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Άλλο βήμα τη Κίνα, <laughs> άλλο έκανε τον παράλληλο, άλλο έκανε πέφτε κάτω και σερνότανε. Ναι. Και έλεγε εγώ είμαι πριν ειδών, ε, και μα διώχνανε. <laughs> <laughs> Παρέλαση δεν έκανα ποτέ. Εμεί κάναμε, κάναμε, παρέλαση κάναμε. Ε, αλλά ήταν πάντα, καταλήγαμε να παίζουμε πετροπόλεμο με το 13ο από τη Γούβα. Είχαμε κόντρε. Και στο μπάσκετ παίζαμε πολλέ φορέ και ποδόσφαιρο. Ναι, ενώ με το 7ο δεν είχαμε. Ήμασταν, δεν ήταν, ήταν φλόρηση. λοιπόν, αυτά. Ωραία. Ήμασταν, ε, αφού πήγαμε δημοτικό, πήγαμε γυμνάσιο, πήγαμε λύκειο, αποφυτίσαμε. Ο δεν ειχαμε ημασταν δεν ηταν ηταν λοιπον αυτα ωραια ημασταν μπήκε στο πανεπιστήμιο. Γίναμε πιστεύτε. άνθρωποι ε, ακαδημαϊκοί πολίτε. Ναι. Και... Ε, Όπω μα λέγανε και γράφαμε στι εκθέσεις τη δεκαετία του 70, καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Στην κοινωνία. Ναι. Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh. oh, oh. Ελπίζω να περάσετε καλά, να θυμηθήκατε κι εσείς ε, λίγα από τα δικά σας ε, μαθητικά χρόνια. Και εμείς θα ξανακάνουμε podcast. Με κάτι άλλο όμως Με κάτι άλλο. Ναι, δεν θα κάνουμε ξανά σχολείο. Όχι. Φτάνει. Φτάνει. Αντί για τον Γεια σα. Ναι. Φιλάκια, γεια σα.